Το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων παρουσιάστηκε στην διάρκεια εκδήλωση που διοργάνωσε το Σωματείο Μηχανών Σιδηρουργών και Αλουμινοκατασκευαστών Ομού Τρικάλων. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Επιμελητηρίου, όπου έγινε μια εκτενής ενημέρωση των μελών του Σωματείου για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πρόκειται για ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες κατοικιών που έχουν κατασκευαστεί πριν το 1980, δηλαδή πριν την εφαρμογή του κανονισμού θερμομόνωσης και άρα είναι θερμικά απροστάτευτα. Δηλαδή, είναι σπίτια χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας. Το πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους ωφελούμενους να πραγματοποιήσουν τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις με στόχο να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων, εξοικονομούμε χρήματα και ενέργεια, συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος. Σε όλες τις κατηγορίες υπάρχουν και κάποια φορολογικά ωφέλη. Το φορολογικό όφελος περίπου μπορεί να φτάσει έως 300 ευρώ και αυτό αναφέρεται στο ποσό των 3.000 ευρώ, το οποίο είναι ένα μέρος από το συνολικό μέρος το οποίο έχει πάρει ο πολίτης σαν να αφαιρείται πρώτα η επιδότηση και ό,τι μείνει, ό,τι έχει μείνει, επάνω στο ποσό αυτό βγαίνει η ελάφρυνση του φόρου. Το κόστος του ενεργειακού επιθεωρητή είναι κατά 100% επιλέξιμη δαπάνη και δεν συμπεριλαμβάνεται στις 15.000. Για τη λήψη του δανείου, προσέξτε λιγάκι, για τη λήψη του δανείου από την τράπεζα διενεργείται την πιστοποιητική αξιολόγηση, θα σταθούν αργότερα και οι άνθρωποι από τις τράπεζες και η λήψη είναι υποχρεωτική για την ένταξη της κατοικίας στο πρόγραμμα. Σε ό,τι αφορά τις πολυκατοικίες, για να χαρακτηριστεί επιλέξιμη η κατοικία, θα πρέπει το 50% των ιδιωτών να κάνει χρήση της κατοικίας, δηλαδή να είναι κατοικία πραγματική, δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται για κατοικίες. Σε μεμονωμένα διαμερίσματα πολυκατοικίας, δεν υπάρχουν προϋποθέσεις πλέον πέραν των βασικών που ισχύουν για όλες τις κατοικίες. Επιλέξιμες δαπάνες, παρεμβάσεις, ποιες είναι? Είναι η αντικατάσταση των κουφωμάτων, τα κουφώματα, τα πλαίσια πρέπει να είναι κατά βάση θερμοδιακοπτόμενα, αλλά όχι αποκλειστικά. Μπορεί να είναι και ψυχρά. Επιλέξιμη είναι η εξόπλωτα της μονοκατοικίας, ό,τι δηλαδή έχει σχέση με το εξωτερικό κέλυφος του κτηρίου, όχι του διαμερίσματος, γιατί το διαμέρισμα βρίσκεται σε εσωτερικό χώρο. Τα κουφώματα του κλιμακοστασίου, του φωταγωγού σε μια πολυκατοικία. Στο πρόγραμμα μπορεί να ενταχθεί κάθε κτίριο κατοικίας που ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια. Χρησιμοποιείται ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία. Βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 1.750 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Έχει οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί πριν την 31η Δεκεμβρίου του 1979 ή μεταγενέστερα. Αλλά νομίμως δεν έχει γίνει μελέτη θερμομόνωσης λόγω υπαγωγής του σχετικού αιτήματος τις μεταβατικές διατάξεις του κανονισμού θερμομόνωσης. Έχει καταταχθεί βάσει του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης σε κατηγορία χαμηλότερη, ίση της Δέλτα. Τέλος, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες κινήτρων, η ένταξη στις οποίες γίνεται με βάση το εισόδημα των ενδιαφερομένων.